Πες μου λίγο, τι έγινε. Έγινε θέμα στο ποδόσφαιρο, όχι τόσο γιατί αργήσαμε να βάλουμε τον γκολ και να ισοφαρίσουμε, παρά περισσότερο διότι ο παίκτης, ο ξένος, κατέβασε το σορτσάκι του παίκτη μας. Ο Τζέκο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τζέκος ποιος είναι? Ο Τζέκο είναι ο ξένος, ο παίκτης. Επίσης το όνομα. Καλά, δεν με νοιάζει. Και Βαγγέλη Τζέκο να το λένε. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τζέκο. Γιατί, τι σου έκανε? Μου δείξε τον πύργο του Άιφελ από μία άλλη άποψη. Oh. Μου δείξε τη χαρά. Μου δείξε το λόγο που οι γυναίκες πρέπει να βλέπουν μπάλα. Θέλετε να το δείτε λίγο? Περίμενε, έτσι. Αχ, γίνοντα. Δεν θέλω να περιμένω. Θέλω να περιμένω. Δεν βαστιέμαι. Τώρα θα δείτε το λόγο. Πέφτει κάτω ο Τζέκο. Και εδώ κάνει την κίνηση μάτω ο Τζέκο. Και τον ευχαριστούμε! Ο Τζέκο, ποιο είναι ο Τζέκο? Ο κάτω! Ο πάνω είναι ο Παπασταθόπουλο. Ο Παπασταθόπουλο. Τζέκο, σε ευχαριστούμε! Ο Παπασταθόπουλο που τον έριξε και κάτω το καθένα. Να πω κάτι όμω, ωραία, γυμνασμένο το παιδί. Πολύ. Ρε, γι' αυτό του έστειλα εγώ του Τζέκου πρωί-πρωί το τηλεγράφημα. Τζέκο, σε ευχαριστούμε. Οι γυναίκες βρήκαν ουσία να ρωτήσουμε κανένα προπονητή. Τι ασκήσεις τους βάζουν και κάνουν. Να κάνουμε και εμείς ρε. Παιδιά, σε είπα ψαχνόμαστε με λάθος ασκήσεις. Και ασκήσεις. Και λυπάμαι. Δεν ξέρουμε βέβαια. Δεν ξέρουμε. Τι ωραία που φαινόταν. Και λυπάμαι που χτυπήθηκε. Το πώς δεν χτύπησε το παιδί όταν έπεσε κάτω ενώ. Πού! Την ίδια λογοδιάρεια με έπιασε και εμένα χθες τώρα. Τι να κάνω, πώς να καλύψω. Την ίδια λογοδιάρεια με έπιασε και εμένα χθες. Πώς να το καλύψω. Το παιδί, τι. Και αυτό ο διαιτητής γιατί δεν έδωσε τίποτα. Τι τον ξεβράκωσε. Τι να δώσει. Τα συγχαρητήριά του μόνο μπορούσε να δώσει. Μεγάλη συγχαρητήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα που βαλά στην πίσω. Παιδιά, συγγνώμη ρε, και τον ξεβράκωσε. Βράκωσε. Και τον πέταξε και κάτω και ο διαιτητής δεν έκανε μεγάλη κουβέντα. Ο Τζέκος έπεσε. Κόκκινη. Ναι, κόκκινη. Ναι, αλλά σε ποιο σημείο. Άμα έβγαλε κόκκινη για το ξεβράκωμα, έπρεπε να δώσει και κάτι ακόμα. Όχι, για το ξεβράκωμα, μόνο παλαμάκια σου λέω ακούστηκαν. Πέφτει, γίνεται εκεί πέρα η κόντρα και κάνει την κίνηση μα τον Τζέκο. Χλαφ και τραβάει του Παπασταθόπουλου. Γιατί του την έδωσε? Του την έδωσε, δεν μπορούσε. Επειδή γιατί, ήταν κάτω. Αφού δεν είχαμε βάλει εμείς γκολ. Κάπου έπρεπε να πιαστεί, αυτό. Βλέπει το σοβρακάκι. Γιατί δεν είχαμε βάλει γκολ. Δεν ήταν. Τέλειωνε το μηχάνημα. Το μηχάνημα τελείωνε όντω. Το αγώνα. Κοίτα, χθε ήταν ένα αγώνα, ήταν από αυτού που λέμε καρδιακή προσβολή. Ναι. Οι Βόσνοι παίξαν καλά. Θέλω την αλήθεια να λέμε, παιδιά. Την αλήθεια. Πολύ καλύτερα μα πήγανε. Μα πήγανε τρένο. Αλλά στο 95 έρχεται. Εκεί δεν έληξε ο αγώνα. Δεν είχε λήξει για τι καθυστερήσει. Και ήταν μετά από το κατέβασμα του Σόβρακου και τελείωσε και είπε το καλό αυτό μετά. Με το που κατέβηκε το Σόβρακο, όλα γούρι μας πήγανε μετά. Τι έκανε τότε, τότε έκανε τον γκολ. Από δεν πρόλαβα να σηκωθεί να βάλει. Όχι, δεν το έβαλε ο Παπασταθόπουλος. Δεν έχει σημασία, πρέπει να σηκωθεί για να συνεχιστεί. Ο Τζαβέλας, προφανώς, που διαθέτει και αυτό στον ίδιο γυμνασμένο ποπό. Δεν είναι ο Τζαβέλας τώρα. Ο Τζαβέλας είναι αυτό που βάλει τον γκολ. Αλλά την ώρα που ήταν κοντά στην φάση. Ήταν κοντά στη φάση. Αδιαφόρησε και τον Παπασταθόπουλο και το σλιπάκι του. Αδιαφορεί πλήρως και φεύγει και κάνει την κατάσταση.